Από κοντά τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής είδε για μια ακόμη φορά ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Άλεξ Χαρίτσης. Πώς είστε? Το 2015 γίναμε οργάνωση παραγωγών αναμειγμένη, θετικών οργάνωση, 220 άτομα. Μπήκαμε σε ένα ιδιαίτερο επιχειρησιακό. Ο Αλέξης Χαρίτσης στην Τριφυλία επισκέφθηκε την ομάδα παραγωγών φιλιατρών και την εταιρεία Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ και συζήτησε για τις προοπτικές αλλά και την όλη δραστηριότητα. Τα αγούρια στην πρώιμη παραγωγή και 80% περίεξο. Η ελληνική αγορά, τα πρώην, Ιανουάριο, παραγωγή Φεβρουάριο, δεν υπάρχει αγορά. Κάναμε κάποιες επισκέψεις καταρχάς σε χώρους δουλειάς, σε επιχειρήσεις και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αφενός είδαμε ομάδες παραγωγών, μια νέα μορφή συνεταιρισμού, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Ξέρετε, ο συνεταιρισμός είναι και μια έννοια η οποία στη χώρα μας τις προηγούμενες δεκαετίες με τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις του παλιού δικοματισμού αμαυρώθηκε, σπηλώθηκε στην αντίληψη, στη λογική των ανθρώπων το τι σημαίνει ο συνεταιρισμός. Γίνεται λοιπόν μια νέα προσπάθεια και προσπαθούμε να την ενισχύσουμε και το αρμόδιο Υπουργείο βεβαίως Αγροτικής Ανάπτυξης με ειδικά προγράμματα και εμείς ως Υπουργείο Οικονομίας με χρηματοδοτήσεις για να στηθούν νέες ομάδες παραγωγών και είδαμε μια τέτοια στην περιοχή των φιλιατρών η οποία μάλιστα έχει πολύ σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια απόφαση να φτιάξουμε αυτή τη μονάδα η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα κομμάτι είναι ότι αναπέτρεται θέματα παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή παράγουμε ντομάτες και αγούρια. Και είναι και 10 θέματα που παράγουμε σπορόφυτα για τις ανάγκες των παραγωγών και την καλλιεργία τους. Συνεχίσατε ουσιαστικά αυτό που κάνατε την προηγούμενη περίοδο. Αυτό το κομμάτι της παραγωγής σπορόφυτων είναι τεχνολογία εκνής, γιατί γίνεται εμβολιασμός. Είδαμε και μια καινοτόμα επιχείρηση με πολύ σημαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή. Το ζητούμενο είναι πως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Θα τις βάλουμε σε ένα συνολικό σχέδιο. Αυτό συζητήσαμε και με τους επιχειρηματίες και με τους εργαζόμενους σήμερα το πρωί. Και νομίζω ότι και οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε μέσω της αναπτυξιακής στρατηγικής κινούνται σε αυτή τη σωστή κατεύθυνση.